Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας πρωί-πρωί. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Με πετυχαίνετε καθόλου προς τη Βουλή, ξεκινάει η συνεδρία σε 9 το πρωί. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα δικά σας που είναι πολλά και ενδιαφέροντα, δεν μπορούμε, θα σας ζητήσουμε ένα σχόλιο. Φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί για όσα συνέβησαν χθες το βράδυ στον ΣΥΡΙΖΑ με την τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη για το Κυπριακό και την κόντρα εκεί που υπήρξε και όλο αυτό τον κακό χαμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλωστε δημοσιοποιήσατε και εσείς ένα βίντεο με τον κύριο Κασελάκη. Ναι. Κοιτάξτε, ο κύριος Κασελάκης όσο περισσότερο μιλάει τόσο περισσότερο θα εμφανίζεται το πραγματικό μηδενικό πολιτικό του βάρος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι άφησε ένα άστρο στην πολιτική. Ο κύριος Κασελάκης είναι ένα δημιούργημα κάποιας καλής διαφημιστικής εταιρείας. Τώρα αν θα κατορθώσουμε την Κυριακή να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά πολιτικά όποτε μιλάει πετάει και ένα μαργαριτάρι. Άρα έχουμε να ακούσουμε πολλά μαργαριτάρια ακόμα. Κάνε εκλεγή με το καλό πρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα περισσότερο. Λοιπόν τώρα, θα μου πέσει να πω ότι σήμερα το πρωί κάτι γνώμη γίνει κάτι πιο σοβαρό και θα το σχολιάσουν στο Twitter, δηλαδή μάθουν Twitter. Κυρία Τζάκρη, που είναι μέσα στη στενή εξηγητική. Στη στενή ομάδα του κύριου Κασελάκη, ναι. Περίπου κατηγόρησε την πλευρά της κυρίας Αχτσιόγλου και συγκεκριμένα τον κύριο Φίλη για όχι τόσο πατριωτικές θέσεις, διότι είχε χρησιμοποιήσει την φράση ο κύριος Φίλης κατά την προεκλογική περίοδο πρέσπος του Αιγαίου. Ναι. Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι κατά του ΣΥΡΙΖΑ η συμφωνία των Πρεσπών ήταν εξαιρετικά υποφελής για την Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Ήταν η πιο λαμπρή στιγμή επιτυχίας εξωτερικής πολιτικής. Άρα για κάποιον που θεωρεί τη συμφωνία των Πρεσπών μια μεγάλη επιτυχία και ένα θετικό πράγμα, η φράση πρέσπες του Αιγαίου μόνο ως θετικό θέμα μπορεί να εκλειφθεί. Δηλαδή άλλη μια επιτυχία στην εξωτερική πολιτική και προς την πλευρά της Τουρκίας. Και αν μεν ήταν μεγάλη επιτυχία να κλείσει ένα δευτερεύον σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά ζήτημα που ήταν το Σκοπιανό, προφανώς αν καταφέρεις το κάνεις και με την Τουρκία θα έχεις κάνει το μείζον, έτσι δεν είναι? Το ότι η ίδια η κυρία Τζάκρη εκλαμβάνει τη φράση πρέσπος του Αιγαίου ως έλλειψη πατριωτικής αριστεράς, αυτό σημαίνει ότι μέσα τους και οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ότι πρέσβευσαν μια εθνική αποτυχία. Μάλιστα. Δηλαδή, αντιλαμβάνονται οι ίδιοι ότι αυτό ήταν υποχώρηση. Έχει ενδιαφέρον η παρατήρηση, έχει ενδιαφέρον. Ναι, μια σοκοματική ένταση. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ιστορικό και πολιτικό. Απ' την άλλη, ήθελα να. Δούμε τη συμφωνία αυτή υποχρεωτικά, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς καθώς προλάβαμε για την κατέστηση διεθνή συμφωνία να μετάκλητη ισχύ. Αλλά γνωρίζουμε ότι είναι μια εθνική υποχώρηση και ψάχνουμε μια ευκαιρία να διορθώσουμε. Μάλιστα. Αυτή όμως μας το παρουσιάζουν ως επιτυχία. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Παρόλα αυτά, εσείς με το βιντεάκι που αναρτήσατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορηθήκατε ήδη όμως ότι παρεμβαίνετε σε μια ισοκομματική διαδικασία, η οποία έχει χτυπήσει κόκκινο. Εγώ εκτός από υπουργός, είμαι και πολίτης και μου αρέσει και η πολιτική. Λοιπόν, δεν μπορώ να μείνω σιωπηλός, δεν είναι σιωπή το δυνατό μου χαρακτηριστικό. Λοιπόν, όταν βλέπω ένα βιντεάκι στο οποίο ο κύριος Κασελάκης προ 10 ετών μας εξηγούσε πόσο ευλογία για την Ελλάδα είναι το brain drain, δηλαδή η φυγή των Ελλήνων στο εξωτερικό, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η φυγή των Ελλήνων στο εξωτερικό των παιδιών μας που ήταν την εποχή της εργοκοπίας και των μνημονίων ήταν το πιο επώδυνο ίσως σοκ που πέρασε η ελληνική κοινωνία την δεκαετία που πέρασε. Δηλαδή οι συντάξεις και η περικοπή τους και το brain drain, άμα ρωτήσετε, ήταν τα δύο χειρότερα πράγματα που συνέβησαν τη δεκαετία. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης με έναν πολύ ωραίο τρόπο το παρουσιάζει ως ευλογία για την Ελλάδα, ως λύση για τα προβλήματα της Ελλάδας. Αυτό είναι επίσης εντελώς μια καινοφανής ιδέα στο δημόσιο διάλογο. Μέχρι τώρα όλα τα κόμματα λέγανε πως θα μπορούμε να αντιστρέφουμε τον brain drain και πως θα μπορούμε να σταματήσουμε τον brain drain. Τελευταία ερώτηση περί Κασελάκη. Είναι εκπληκτική πολιτική θέση, καμία σχέση με τι λένε όλα τα ελληνικά κόμματα. Τελευταία ερώτηση για Κασελάκη, κύριε Υπουργέ. Σας τρομάζει, εννοώ ως Νέα Δημοκρατία, αυτός ο τυφώνας ο επικοινωνιακός Κασελάκη, ότι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος εμφανίστηκε από το πουθενά μέσα σε 20 μέρες πάει να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι λένε ότι είναι τεράστιος κίνδυνος και για το ΠΑΣΟΚ, ότι μπορεί να κάνει και εκεί πεδομάζωμα εντός εισαγωγικών? Είναι πάρα πολύ λίγο. Ναι. Πρώτα απ' όλα, εγώ ενθαρρύνω την παρουσία του κ. Κασελάκη. Εμένα μου αρέσει οι νέοι άνθρωποι να μπουν στην πολιτική και δεν θα τον κατηγορήσω γι' αυτό. Πολύ καλά κάνει και κατεβαίνει και πολύ καλά κάνει και ασχολείται με την πολιτική. Εγώ θέλω και περισσότεροι νέοι άνθρωποι στην πολιτική, άρα δεν έχω καμία αντίρρηση. Μ' αρέσει. Δεύτερον, όχι, δεν τον φοβάμαι, το λέω ευθέως.
Δεν φοβάμαι εύκολα του πολιτικού μου αντιπάλου. Έχω τι ιδέε μου. Αλλά αυτό είναι δευτερεύον θέμα. Το πρωτεύον εδώ είναι ότι ο κύριος Κασελάκης ακόμα είναι πολύ φρέσκος. Δηλαδή τρέχει καταπληκτικό σπριντ. Αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο σπριντερ απεδείχθη εξαιρετικά ταλαντούχος. Όμως η πολιτική δεν είναι κατοστάρι. Η πολιτική είναι μαραθώνιος. Όπως ίσως γνωρίζετε από το Στίβο, οι παίκτες, οι αθλητές που τρέχουν σπριντ σχεδόν ποτέ δεν τρέχουν και μαραθώνιο. Είναι δύο διαφορετική κατηγορία αθλητών. Έτσι είναι. Διότι αυτοί που έχουν μεγάλη εκρηκτικότητα ανταλλάσσουν την εκρηκτικότητα με τη διάρκεια. Και ανάποδα, αυτοί που έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ανταλλάσσουν τη διάρκεια με την εκρηκτικότητα. Όμως η πολιτική είναι άθλημα διαρκείας, δεν είναι άθλημα εκρηκτικότητα. Πάμε τώρα στο νομοσχέδιο. Πάμε στο νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή. Ο Βασίλης πριν το περιέγραψε με δύο προτάσεις. Σας κατηγορούν ότι καταργείται το 8ωρο και το πενθήμερο και για εργασιακό μεσαίωνα. Και για να προσθέσω, για πρώτη φορά βλέπουμε, κύριε Υπουργέ, τα τελευταία χρόνια τόσο έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα σε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και το ΚΚΕ. Δηλαδή τέτοια με τοπική σύγκρουση είχαμε να δούμε πάρα πολύ καιρό στη Βουλή. Κοιτάξτε, το ΚΚΕ είναι, εγώ το λέω πάντα στη Βουλή, αν μου πείτε ποιον θεωρώ πραγματικό ιδεολογικό μου αντίπαλο, εμένα προσωπικά είναι μόνο το ΚΚΕ. Και το αναγνωρίζω σοβαρό ιδεολογικό μου αντίπαλο. Δεν θέλω να απεσύρω σε αυτό. Άλλωστε, χθες στην απεργία, τα μόνα σωματεία που είχαν κάποιο είδους αντίδραση, ας πούμε, ήταν του ΠΑΜΕ, του ΚΚΕ. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν αυτό, δεν πήγαν. Λοιπόν, το ΚΚΕ πιστεύει σε ένα άλλο σύστημα, τον κομμουνισμό. Εγώ πιστεύω σε ένα άλλο σύστημα, τον καπιταλισμό. Και οι υπόλοιπα κόμματα προσπαθούν να το παίξουν in between. Δεν υπάρχει in between εδώ. Όταν είσαι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είσαι υπέρ του καπιταλισμού. Τέρμα. Δεν συζητείται αυτό. Μπορεί να συζητάς τώρα πώς θα οργανώσεις διαφορετικά τον καπιταλισμό, αλλά στο μείζον τον καπιταλισμό δεν μπορεί να διαβολήσει. Έλατε τώρα να έρθουμε στο νομοσχέδιο. Καταργείται το 8ωρο και το πενθήμερο. Πάμε λίγο τη σειρά. Ας υποθέσουμε ότι ο κακός Γεωργιάδης καταργεί το πενθήμερο και το 8ωρο. Ας πούμε ότι κάνω αυτό που λένε. Ναι. Εάν το έκανα στα αλήθεια, πιστεύετε ότι χθες η εικόνα αυτών των δίθεν τεράστιων απεργιακών κινητοποιήσεων θα ήταν αυτή που είδατε? Γιατί φαντάζομαι όλοι συμφωνούμε ότι όλο το χθεσινό ήταν ένα τραγέλαφο του συνδικαλισμού, ήταν μια κομμωδία. Δηλαδή διακηρύσαν απεργίες οι πάντες και των πάντων. Θα σου πω μόνο μερικά νούμερα. Στην ΟΗΕΛΕ, λέει στην Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών που κήρυξαν χθες απεργία, σε 9.000 μέλη, 9.000 μέλη, απήργησαν 30 άτομα. Στην ΑΔΔΗ είναι ακόμα χειρότερα. Σε 350.000 δημοσίους υπαλλήλους απήργησαν περίπου 100. Ναι. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς που ταλαιπώσαν τόσο πολύ τον κόσμο διέκρινε την απεργία κατά τη διάρκεια της μέρας. Ελάτε τώρα να σας ρωτήσω, μα μια και μας δίνετε αυτά τα στοιχεία. Πιστεύετε στα σοβαρά ότι αν κάποιος καταργούσε το πενθήμερο και το οκτάωρο, η κοινωνία θα αντιδρούσε με αυτή την αδιαφορία? Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Να σας πω ανάποδα, θα ήταν τρομακτικό εάν κάποιος καταργούσε το οκτάωρο και το πενθήμερο και η κοινωνία αδιαφορούσε. Μια και αναφερθήκατε στην απεργία. Που απέτυχαν παντελώς και έγιναν ρεζίλοι των σκυλιών όλοι αυτοί οι συνδικαλιστές της ΑΔΔΗ και των άλλων, είναι διότι ο κόμμος καταλαβαίνει ότι ούτε το 8ωρο καταργείται, ούτε το πενθήμερο. Να το πω λίγο και πιο τεχνικά. Γιατί καταργείται, λέει, το 8ωρο? Διότι οθετούμε μόταμο, λέξη προς λέξη, ένα τμήμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που λέει ότι ένας εργαζόμενος που έχει μια κύρια σύμβαση δεν μπορεί να δεχθεί απαγόρευση να κάνει και μια δεύτερη σύμβαση σε δεύτερο εργοδότη από τον εργοδότη του. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Οδηγία θεωρεί την δυνατότητα του εργαζομένου να δουλεύει σε παράλληλη απασχόληση ως ένα αναφέρετο δικαίωμα του εργαζόμενου. Κύριε Υπουργέ, είναι γεγονός ότι αυτό ήδη συμβαίνει, όπως και η κουβέντα που είπατε ότι έρχεται και η κυβέρνηση να νομοθετήσει μια πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, έχει μια βάση. Κοιτάξτε όμως τώρα τι γίνεται. Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος, πραγματικός κίνδυνος, έτσι, όχι, δεν μιλάμε για σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Υπάρχει ο κίνδυνος, μια εταιρεία, μεγάλη εταιρεία, μέσω μιας θυγατρικής της επιχείρησης να υποχρεώσει τον εργαζόμενο σε υπερεργασία. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο κίνδυνο. Πώς δεν υπάρχει? Στον νόμο και στην εγκύκλιο και στην αιτιολογική έκθεση προβλέπεται ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αν οι εταιρείες συνδέονται κάποιο οποιοδήποτε τρόπο. Και πλέον με το ηλεκτρονικό σύστημα της εργάνης, το να βρει τη σύνδεση μεταξύ των εταιριών είναι πάτημα ενός κουμπιού. Ναι. Οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των δύο εταιριών απαγορεύεται να κάνουν χρήση παράλληλης απασχόλησης. Άρα δεν μπορεί να κάνει bypass υπερορίες.
αν αυτό το οποίο μου λέτε. Αυτό λέω. Ναι, αυτό λέω. Αν θα συμβεί στο μέλλον και ήδη δέχομαι πολλά αιτήματα που δράσουν ολοκληρωτών αλλά και κάποιων εργαζομένων, θα σα πω και ποιο είναι. Δεν είναι στο νομοσχέδιο, αλλά λέω τώρα για το δημόσιο διάλογο γιατί θα ακούγονται τα σοβαρά και τι γελιότητε τώρα τη Αδεδή και των άλλων. Λοιπόν, τι είναι. Είναι το ότι υπάρχει το gap στι υπερορίε, οι 150 ώρε το τρίμηνο. Δημιουργεί το εξής θέμα. Σου λέει μια επιχείρηση και αν εγώ θέλω να κρατήσω 13 ώρες τον εργαζόμενο μου και να του πληρώνω υπερορίες. Μπορώ. Δεν μπορείς, γιατί σε απαγορεύει το όριο των υπερορίων. Αυτό είναι το μόνο που έχει τεθεί ως ένα πραγματικό επιχείρημα. Δεν έχω νομοθετήσει κάτι τέτοιο, θέλω να είμαι ξεκάθαρο, μην παρεξηγηθώ. Ναι. Λέω όμως ότι έχω ακούσει σαν κάτι που ακούγεται λογικό. Αλλά το να μου πεις καταργώ το 8ωρο, ενώ υιοθετώ μια ευρωπαϊκή οδηγία που σημειώστε ότι είμαστε και υποχρεωμένοι να την υιοθετήσουμε. Δεν έχει μια κοινωνική ευκαιρία. Όσον αφορά το άλλο που λέμε για το εξαήμερο και το πενθήμερο. Ναι, το οποίο είναι επίσης τεράστιο θέμα και αυτό, έτσι. Με τις Κυριακές κλπ. Πόσο απλό θέμα είναι. Έχει μια βιομηχανία που δουλεύει με πενθήμερες εναλλασσόμενες βάρδιες. Πολύ ωραία. Για να κρατήσει το εργοστάσιο σε λειτουργία. Επειδή δεν βρίσκεις πια επιπλέον προσωπικό, ξέρετε ότι στη βιομηχανία υπάρχει έλλειμμα πάνω από 100.000 θέσεων εργασίας. Δεν υπάρχει εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό στην Ελλάδα για να προσληφθεί σε αυτές τις βιομηχανίες, δυστυχώς. Και ίσως για πολλά χρόνια να κάνουμε να δούμε τέτοιο πλεόνασμα. Πρέπει να βάλεις να δουλεύουν οι εργαζόμενοι σου, κάποιοι από αυτούς, και το Σάββατο. Τι κάναν μέχρι σήμερα και τι κάνουν μέχρι σήμερα οι βιομηχανίες? Δύο λύσεις έχουν. Ή θα κλείνουν το Σάββατο, αν δεν έχουν εργάτες. Ένα ενδεχόμενο. Ή θα λειτουργούν το Σάββατο, αλλά θα βάζουν τους εργάτες να δουλεύουν με μαύρα παράνομα. Ναι. Υπάρχει τρίτο ενδεχόμενο, αφού δεν βρίσκουν άλλους εργάτες. Ναι. Πολύ ωραία. Τι λέμε εμείς, αντί κύριε να κλείνεις και να παθαίνεις πολύ μεγάλη ζημία, ή αντί αφού δεν μπορεί να αντέξει αυτή τη ζημία να τους πληρώνουν με μαύρα και να δουλεύουν παράνομα το Σάββατο, έλα να ρυθμίσουμε αυτό το πρόβλημα. Πώς το ρυθμίζουμε? Σε βάζουμε να δουλεύεις το Σάββατο μία επιπλέον βάρδια, 8ωρη, χωρίς υπερορία το Σάββατο απαγορεύεται. Ναι. Σου πληρώνουμε αυτή τη βάρδια συν 40% overtop της υπερορίας, δηλαδή πάνω από την κανονική υπερορία. Και στην επιχείρηση λέμε αυτό το 8ωρο το επιπλέον δεν μετράει στο gap των 150 ωρών. Μάλιστα. Πάντα με τις συνένες του εργαζόμενου. Μάλιστα. Και γράφουμε ότι απαγορεύεται εάν ο εργαζόμενος αρνηθεί να υποστεί λόγω αυτής αρνής οποιαδήποτε βλάπτει σήμερα. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Γεωργιάτη, σήμερα ψηφίζετε το νομοσχέδιο. Για την Κυριακή, γιατί να μην βρείτε την Κυριακή. Βέβαια, την Κυριακή, θα ρωτούσα εγώ. Ναι. Έρχονται μια σειρά βιομηχανιών, τα τρόφιμα, τα πλαστικά, όχι τα πλαστικά, τα εμβιαλωτήρια, τα ψητικά κτλ. Και λένε, εμείς κύριε Υπουργέ, ενώ μας λέτε να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας και να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, μας επιβάλλετε να κλείνουμε την Κυριακή. Όμως οι μηχανές που έχουμε, που είναι, δουλεύουμε σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες για να πιάνουν τα μπουκάλια και αυτά, όταν τα κλείνει, τα κλείνει τις μηχανές για να ξαναπάρουν μπρος όλων 24 ώρες. Άρα στην ουσία δουλεύουμε off την Κυριακή και με μειωμένη παραγωγή τη Δευτέρα. Και μας φέρνουν τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου οι ομοειδείς αυτές οι μηχανίες δουλεύουν και την Κυριακή. Και σου λέει, και μειώνουμε την παραγωγή μας. Είμαστε λιγότερο ανταγωνιστικοί από τους ανταγωνιστές μας στην Ευρώπη. Ναι. Πολύ ωραία. Τι λέμε εμείς, πάντα πάλι με τις συνέννες του εργαζόμενου και τα λοιπά, που μου λένε τα ίδια. Σε αφήνω να δουλεύεις την Κυριακή, εφόσον το θέλει ο εργαζόμενος να κάνει μια βάρδια επιπλέον την Κυριακή. Σε αφήνω, νόμιμα, αλλά για να είναι νόμιμο, θα δηλώνεις, θα πληρώνεις τον εργαζόμενο, προσέξτε, συν 40 στο συν 75. Σονί, ναι, δηλαδή, συν 115. Άρα αυξάνεται το κυριακάτικο. Αυξάνεται το κυριακάτικο. Βέβαια. Συν 115. Ναι, βέβαια υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δεν θα το θελήσουν αυτό. Και κακά τα ψέματα. Αυτοί που δεν θα το θελήσουν, αυτοί που δεν θα το θελήσουν δεν θα πάνε. Δεν είναι έτσι, κύριε Υπουργέ. Επιτρέψτε μου. Κάνετε λάθος. Να μιλάμε στον κόσμο. Ακριβώς, να μιλήσουμε με πραγματική. Μπορεί ο εργαζόμενος έχει την ίδια. Συγγνώμη, το πραγματικό πρόβλημα δεν θα είναι η άρνηση του εργαζόμενου να πάει. Το πραγματικό πρόβλημα θα είναι ότι θα θέλουν να πάνε όλοι. Γιατί όλοι οι εργαζόμενοι θα αυξήσουν τα εισοδήματά του. Όχι, ξέρετε, μερικοί θεωρούν ότι είναι ανεκτίμητος ο ελεύθερος χρόνος που μπορούν να περάσουν με την οικογένειά τους. Θα υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση για την Κυριακάτικη. Να το δούμε αυτό, κύριε Γεωργιάδη. Να το δούμε. Γιατί κακά τα ψέματα, ο ισχυρός είναι πάντα ο εργοδότης. Δεν είναι ο εργαζόμενος. Ότι οι εργάτες αυτά τα εργοστάσια που δίνουν το δικαίωμα να δουλέψουν την Κυριακή δεν κάνουν απεργία. Πλην
απιστικό κακό. Και να το πω ακριβώς, για να είμαι δίκαιος. Ναι. Ξέρετε που πέτυχε η χθεσινή απεργία στα εργοστάσια? Μόνο όπου υπήρχε η ισχυρή παρουσία του ΠΑΜΕ. Γι' αυτό λέω αναγνωρίζω το ΠΑΜΕ ως ιδεολογικό αντίπαλο. Όπου το ΠΑΜΕ είχε οργανωμένες δυνάμεις σε εργοστάσια, εκεί υπήρχε συμμετοχή στη χθεσινή απεργία. Όπου το ΠΑΜΕ δεν υπήρχε, ήταν σαν μισή λεπτά. Καλά, αυτό μπορεί να είναι και θέμα συνδικαλισμού. Να σα ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αυτό δημιουργεί πραγματικότητα ιδεολογικό ζήτημα, όχι εργασιακό. Ναι. Στείλετε τελικά την επιθεώρηση εργασία στο κόκκινο σήμερα? Σήμερα θα πάει, κοιτάξτε, δεν τη στέλνω. Εγώ μπορώ να ζητήσω από την επιθεώρηση Μπορώ να ζητήσω από την επιθεώρηση εργασία να κάνει αυτή την κίνηση εφόσον έχω δεχτεί μια καταγγελία. Μεταβίβασα την καταγγελία των εργαζομένων στο κόκκινο στην ανεξάρτητη αρχή. Και η ανεξάρτητη αρχή με διαβεβαίωσε ότι θα επιληφθεί άμεσα αυτή τη καταγγελία. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξή. Βγαίνουν οι εργαζόμενοι στο κόκκινο και λένε ότι τις τελευταίες μέρες λόγω των συμματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ δέχονται απειλές για τη δουλειά του. Όχι κατά ανάγκη με τους προϊσταμένους στο σταθμό, το ξεκαθαρίζω. Από κάποια κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία θεωρούν ότι θα κερδίσουν την Κυριακή και θα έρθουν εκεί να ξυλώσουν τους υποστηρικτές του αντιπάλου. Όμως το κόκκινο είναι κομματική ιδιοκτησία σταθμό. Άρα τα κομματικά στελέχη έχουν θέση εργοδότου. Άρα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Ούτε φυσικά μπορούν να διώξουν κανέναν επειδή υποστήριξε την Αχτσιόλου, δεν υποστήριξε τον Κεχαλάκη. Αυτό έγινε. Ναι. Ξαναρίζω. Αυτό είναι η βλαπτική μεταβολή, για αυτά που λέγαμε πριν δηλαδή. Για να δούμε ποιο θα είναι το. Απόλυση εργαζόμενων από εταιρεία για τα πολιτικά του φρονήματα στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Το λέω και το ακούσει και ο φίλος μου ο Παύλος. Ο Πολάκης, όπως μαθαίνω, αυτός είναι πίσω από αυτές τις επιθέσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καλημέρα, Γεωργιάδη. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, να είστε καλά.